Ειρήνη Χαραλαμπίδου και τον Χρήση Παντελίδη. Θα συζητήσουμε για μια πολύ σημαντική πρόταση νόμου που κατατέθηκε χθες. Θα αρχίσω να σας χαρακτηρίζω τους συμπαρολίνες σας τους δύο από τις κοινέ προτάσεις νόμου. Είναι και άλλοι, θα τα δούμε όμως. Επιτρέψτε μου, κυρία Χαραλαμπίδου, θέλω ένα σχόλιο για, αυτό που, για αυτή τη βόμβα διαφθορά σήμερα. Στην, δεν ξέρω αν προλάβατε να ενημερωθείτε. Με στόχο τη Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών. Κυρία Σάβα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει την υπόθεση, έχω δει τίτλους και δεν μου αρέσει να τοποθετούμε στη βάση αποσπασματικής πληροφόρησης. Να. Το σίγουρο το δεδομένο είναι ότι γίνεται μια καταγγελία από έναν πρόσωπο το οποίο κατέχει μια πολύ σημαντική θέση. Θα πρέπει να τύχει εντελεχούς διερεύνησης και ανάλογα με τα στοιχεία που στη συνέχεια θα προκύψουν και θα τεκμηριωθεί οποιαδήποτε υπόθεση να κάνουμε τις τοποθετήσεις μας. Ναι. Αλλά για την ώρα νομίζω ότι θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε τους ανακριτές να κάνουν τη δουλειά τους. Μάλιστα. Εσείς κύριε Παντελίδη. Έχω μείνει άφωνος, κυρία Σάβα, από τα δημοσιεύματα και εγώ δεν έχω περισσότερη με εκτενέστερη ενημέρωση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν ευσταθούν τέτοιου είδους καταγγελίες προκαλεί έτσι σοκ στην κυπριακή κοινωνία, διότι οι καταγγελίες δεν αφορούν οποιοδήποτε πολίτη, αλλά αξιωματικό της αστυνομίας. Να. Από εκεί και πέρα αναμένουμε ότι θα γίνει η διερεύνηση του όλου ζητήματος και θα μάθουμε ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα. Μάλιστα, μίλησε και η ίδια βεβαίως η Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών. Έχει αδειάσει τα στοιχεία. Υπάρχει μια επικοινωνία ενός ανώτερου αξιωματικού με έναν βαρυπηρήτη, με κινητό. Και γι' αυτό, ναι, γι' αυτό έχω σοκαριστεί και περιμένουμε με αγωνία, γιατί ξέρετε, τέτοιου είδους γεγονότα, εάν ευσταθούν, προκαλούν, προσθέτουν μάλλον στην ανασφάλεια της κοινής γνώμης. Γιατί μιλάμε για την αστυνομία, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε και μιλάμε, άλλο θεσμό. Αν θέλετε, και για μιλάμε το... για τους ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι να ενεργούν και να προστατεύουν, να ενεργούν νόμιμα και να προστατεύουν την νομιμότητα και τους πολίτες. Άρα η καταγγελία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και αναμένουμε όλοι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επαναλαμβάνω αγωνία να δούμε ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα και ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι άλλο, κυρία Χαραλαμπίδου, που να σοκάρεται η κυπριακή κοινωνία ή να συγκλονίζεται ή να μένει άναυδη. Ειλικρινά νομίζω ότι αυτό είναι το πρέπει... πιο ανησυχητικό από όλα. Κυρία Σαβά, σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι στην ενίσχυση της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της εποπτείας. Ναι. Αυτά είναι που λείπουν από τον τόπο μας και εδώ αποσκοπεί και η πρόταση νόμου που καταθέσαμε. Για να μην ειλικρινήσω περί της καταθέσεως στοιχείων και πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, νόμος του 85, που γίνεται επίκληση του συχνά, είχα την εντύπωση ότι μέσα στον ορισμό ήταν και οι υπουργοί. Είναι αυτό που σκοπείτε τώρα να αλλάξετε. Βεβαίως, επειδή η πρακτική ήταν τέτοια που όταν καλείται ένας υπουργός σε επιτροπή, αντιλαμβάνομαι στη δική